Πάμε τώρα στην οικονομία, στο τέρας της ακρίβειας, το οποίο αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και που κάνει δύσκολη την καθημερινότητά μας, με τις προβλέψεις να είναι εξαιρετικά δυσίωνες. Υποστηρίζεται πως το επόμενο διάστημα θα βιώσουμε ένα νέο κύκλο αυξήσεων που σε κατά περίπτωση και σε βασικά προϊόντα, κυρίως τα τρόφιμα, μπορεί να φτάσει και πάλι στο 10%. Βεβαίως βλέπουμε ήδη ακραίες περιπτώσεις αυξήσεων. Χαρακτηριστικότερη όλων είναι το ελαιόλαδο, όχι όμως και η μοναδική. Την ίδια στιγμή τα στοιχεία τα συνολικά είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικότερο όλων ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εδώ και 17 μήνες παραμένει σε διψήφια ποσοστά. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Είναι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλησπέρα κύριε Λεχουρίτη. Καλησπέρα κύριε Χριστόβουλε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αφιερώσουμε πολύ χρόνο για να καταγράψουμε το πρόβλημα, γιατί λίγο πολύ το βιώνουμε όλη η καθημερινότητά μας. Βλέπουμε αυξήσεις από μέρα σε μέρα και σε βασικά προϊόντα, κυρίως στα τρόφιμα. Είναι μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται συνεχώς, έχει μια δυναμική εξαιρετικά επικίνδυνη και δεν δείχνει να έχει τέλος. Κύριε Χριστόβουλε, δυστυχώς ζούμε στον παροξυσμό της ακρίβειας που δεν δικαιολογείται. Αυτές οι αυξήσεις που έρχονται καθημερινά να μπουν στο τραπέζι μας, αφαιρώντας μέσα από την τσέπη και το πορτοφόλι το οικογενειακό εισόδημα, δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Κάθε μέρα λοιπόν βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων με βάση όχι τη δικαιολογημένη αύξηση αλλά την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Δεν γίνεται να συζητάμε αυτήν την εποχή και να έχουμε αύξηση στα φρούτα τη τάξη 30, 40 και 50% σε σύγκριση με πέρυσι. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά και να αγοράζει τις μπάμιες στα 10 ευρώ. Δεν γίνεται να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα σίκα στα 37 και 69 λεπτά του ευρώ. Το κιλό μιλάμε. Βέβαια. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέσα στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και έτσι η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία κάνει πάρτι εις βάρος των συμπολιτών μας. Γιατί πρόκειται για κερδοσκοπία και όχι για λογικές αυξήσεις στις οποίες οδηγούν οι περιστάσεις? Πού είναι το μυστικό, ποιο είναι το αντικείμενο της απάτησης, εξαπάτησης των καταναλωτών? Κύριε Χριστόβουλε, όλοι κοινά είναι γνωστό σε όλους μάλλον ότι ένα προϊόν ξεκινάει φτηνό από το χωράφι και καταλήγει πανάκριβο στο ράφι. Αυτό το διαπιστώνουν όλα τα ρεπορτάζ που κάνετε και εσείς στην Δυτική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, γενικά σε όλη την επικράτεια. Η επίκληση πάρων πολλών μεσαζόντων ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που ακριβαίνουν τα ροδάκινα, τα σταφύλια, τα μήλα και ούτω καθεξής, έχει καταρριφθεί. Διότι εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία πως η εσχροκέρδεια δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο σημερινό. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα, το οποίο δεν δικαιολογεί την εσχροκέρδεια και το έχουμε αποδείξει όταν το 2010 οι διεθνείς τιμές στο Brent ήταν 120 με 140 δολάρια το βαρέλι, ναι, και η ηλιακή τιμή ήταν στα 1,68 το η βενζίνα και στο 1,20 το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα που η βενζίνα, το Brent, είναι στα 84 δολάρια ή στα 83 δολάρια, ξέρετε ότι η βενζίνα έχει ξεπεράσει σχεδόν τα 2 ευρώ ή το πετρέλαιο κίνησης στα 1,75. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, γιατί η κερδοσκοπία των καυσίμων είναι αυτή που ανεβάζει και τις τιμές των μεταφορικών εξόδων. Mm. Ένα προϊόν να φύγει από την Άουσα για να έρθει στην Αθήνα έχει ένα υψημένο κόστος στα καύσιμα, το οποίο θα το επομιστεί και ο το προϊόν και ο καταναλωτής. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς και λέμε ότι πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, πρέπει να δει η κυβέρνηση με ελεγχτές, όχι με δίθεν ελεγχτές, πόσο πουλάει ο παραγωγός το προϊόν στο χωράφι και πόσο καταλήγει στο ράφι στον καταναλωτή. Δεν δικαιολογείται να πληρώσουμε το λαδάκι όπως ξεκινήσατε την εκπομπή μέσα από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στα 12 ευρώ και άνω. Θα μου πείτε, ήταν ακριβή η συγκομιδή του λαδιού γιατί δεν υπήρχαν στην Άμερο κάματα. Εφέτος η χώρα δεν θα έχει παραγωγή λαδιού. Ναι,
αλλά από την άλλη όμως κάποιοι φρόντισαν να εξάγουν το ελληνικό λάδι στο εξωτερικό, Ισπανία, Ιταλία, γιατί δεν υπήρχαν λάδια, και να το ξαναεισάγουν στη χώρα μας με ακριβότερη τιμή. Αυτά δεν πρέπει κάποιος να τα φροντίσει ή τέλος πάντων να τα περιορίσει? Παράλληλα, πριν από 10 μέρες η αλευροβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αύξηση στα αλευρά της τάξης του 7 με 10%. Αν θα αυξηθεί και το ψωμί. Πώς λοιπόν θα τα βγάλουν πέρα οι οικογένειες που καταναλώνουν, που είναι μεγάλες οικογένειες, που το ψωμί ήταν το ψωμί της πρώτης ανάγκης? Χωρίς ψωμί μια πενταμελής, εξαμελής οικογένεια με μικρά παιδιά δεν μπορεί να ζήσει. Άρα θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό, και ο υπουργός, ο νέος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, όπως έκανε με τα σχολικά είδη που τα κατηγοριοποίησε και είπε θα μπει μπλαφόν. Έτσι πρέπει να κάνει και με κάποια άλλα είδη διατροφής, για να μην πληρώνει το ένα, αλλά δύο. Πάντως, κύριε Λεχωρίτη, μετά από μήνες παρεμβάσεων, διαμαρτυρίας, ακόμα και μποϊκοτάς που είχατε διοργανώσει ως μια μορφή διαμαρτυρίας, ακούμε τις πρώτες δειλά-δειλά εκφράσεις και από κυβερνητικά στελέχη που αποδέχονται προβλήματα, παρατυπίες, παρανομίες στην αγορά. Η αποδοχή είναι μια πρώτη εξέλιξη. Άρα, κύριε Χριστόδουλε, το να έρχεται κυβερνητικά στελέχη και να επιβεβαιώνουν έστω και καθυστερημένα μετά από κάποιους αρκετούς μήνες πως ναι, υπάρχει εσχροκέρδεια, ναι, υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αυτό περιμένουμε κι εμείς. Να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για να σταματήσει το πανηγύρι εις βάρος μας. Διότι μιλάγαμε εδώ και 40-50 χρόνια για του έξω οι μεσάζοντες από την αγορά, μιλάμε για τις τριγωνικές συναλλαγές, αλλά δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε ούτε τους μεσάζοντες να πετάξει την άκρη, αλλά ούτε και να ελέγξει τις τριγωνικές συναλλαγές που ανεβάσουν ένα προϊόν εισαγωγής 3 φορές επάνω από ό,τι το προϊόν αυτό αξίζει στην χώρα που παράγεται. Είτε λέγεται απορριπαντικό, είτε λέγεται τόνος, είτε λέγονται ζυμαρικά, είτε οτιδήποτε. Κύριε Λεχωρίτη, μπορεί να ελεγχθεί η αγορά, αν υπάρχει πρόθεση από το κράτος? Κύριε Χριστόδουλε, και βέβαια μπορεί. Εννοείται ότι μπορεί. Όταν μια κυβέρνηση θέλει, πραγματοποιεί τα πάντα. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει, και γι' αυτό γίνονται αυτά τα φαινόμενα που ζούμε στην καθημερινότητά μας, να ακριβένουν μέρα με τη μέρα, 5 λεπτά, 10 λεπτά. Και ούτω καθεξής, όλοι, είτε λέγεται ζάχαρη, είτε λέγεται αλεύρι, είτε λέγεται απορρυπαντικό, είτε λέγεται χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, οτιδήποτε, βλέπουμε κάθε μέρα να ακριβένουν τιμές τα προϊόντα. Να μιλήσουμε για το εμφιαλωμένο νερό που έχει πάει στο Θεό. Γιατί έχει πάει στο νερό? Και βλέπετε, σχεδόν όλη η Ελλάδα πίνει εμφιαλωμένο νερό. Είναι ζητήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι, να συζητήσουμε και να προστατεύσουμε τους Έλληνες καταναλωτές. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας. Μπορεί να δίνουμε επιταγή στον οποιονδήποτε να διαχειρίζεται τα δικά μας τα χρήματα. Προς το παρόν, πάντως, επίσημα από την πολιτεία, η μοναδική εξέλιξη είναι οι δεσμεύσεις για επέκταση, για συνέχιση, παράταση του Market Pass, ενός μέτρου που εσείς δεν αποδέχεστε ως αποδοτικό. Κύριε Χριστόδουλε, έχει αποδειχθεί στην πράξη. Έχει αποδειχθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές ότι ο κόσμος δεν περιμένει ούτε το Market Pass για να καλύψει τις ανάγκες του, γιατί το Market Pass, ξέρετε, εξανεμίζεται με την ακρίβεια και τις αυξήσεις. Άρα είναι μια τρύπα στο νερό. Ούτε το θέμα του καλαθιού του νοικοκυριού ήταν αυτό που έφερε την ανάσκεση της ακρίβειας. Είπαμε ότι περάσαμε την κρίση του χρηματιστηρίου, τη φούσκα του χρηματιστηρίου, τη φούσκα των ακινήτων, τώρα περνάμε τη φούσκα των τιμών στην αγορά. Δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές. Πρέπει σίγουρα να παρθούν μέτρα ανακούφισης. Έρχεται βαρύς χειμώνας. Δύσκολο και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας.
Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Λεχουρίτη και να υπενθυμίσουμε ότι η Δήμη των Καταναλωτών είναι ο συνδικαλισμός υπό την σκέπη του ΙΝΚΑ, οπότε απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε εσείς δύναμη είναι να βοηθήσουν να στελεχώσουμε τη φωνή τους με την παρουσία τους οι καταναλωτές και εσάς. Σίγουρα κύριε Χριστόδουλε θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Σίγουρα θέλουμε ενεργούς πολίτες και όχι παθητικούς πολίτες. Εάν καταφέρουμε και μεγαλώσουμε τη δύναμη του ΙΝΚΑ, να είστε σίγουροι όλοι ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Το ελπίζουμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.